εντάξει. Όλα. Και τα όλα. Τα καταγράφουμε. Και θα δείχνονται στην έκθεση μέσα. Θα υπάρχουν δύο οθόνες. Ένα και μία αυτό. Τιμής, λένε ένα. Εγώ δεν κάνω, θα έλεγα εμπόριο. Δεν κάνω. Το είναι, είπαμε, είναι ήδη. Διότι εδώ έζησαν αυτοί, έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι και έπρεπε έτσι να το κάνω. Νομίζω είναι. Ναι, ειδικά για αυτούς που πέρασαν, έτσι. Απαιτείται. Και έδωσα, πέρασαν και έδωσαν. Δικιά μου ήταν έτσι. Η έμπνευση. Εξάλλου πρέπει να ζωντανεύουμε κάθε μέρα τη Μακεδονία. Αυτό όπως το αντιλαμβάνονται, όπως το αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Τώρα το πάσαμε. Θέμα έτσι, επειδή έφαγαν με αυτό, να τα πούμε και για εκείνο. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, η ζωή είναι λίγο πιο, έτσι, πιο ουσιαστική. Έτσι δεν είναι, μαντάμ, έτσι. Θα παραστούμε στη μυσταγωγία της δημιουργίας. Εμείς οι άνθρωποι και πλέον ξέρετε τι κάνουν τη ζωή. Επιφάσεις. Και για το εθνικό θέμα και για το... Θετικά Σωτήρης αυτό το θέμα ή αρνητικά. Ανακαλύπτουν ένα είδος δίθεν ηθικής επίφασης και όλων λένε αυτό το πράγμα. Όλο αυτό. Άλλο η ουσία, άλλο η απάτη. Έτσι. Δεν είναι καλά. Και ο δεύτερος όροφος του μουσείου είναι γεμάτος. Δεν είναι αυτή τα μετέφεραν. Πώς θα τα φτιάξουν οι χρόνοι που περάσουν οι μετανάστες. Κάποιος πρέπει να το τιμήσει αυτό. Δεν έτσι μάλλον. Ξεπέρασαν, δεν θέλανε ένα μισθό γιατί τα θέλανε. Θα κάνουν ένα άλλη δουλειά. Έχω δίκαιο μετά. Λοιπόν, πώς είναι λίγοι αυτοί. Και δεν φαίνονται, δεν γνωρίζονται. Μάλλον. Φαίνονται στον κύκλο τους, αλλά δεν θέλουν να το πιστέψουν οι πολλοί. Τι να πούμε τώρα για ποιον. Κακριδής. Ούγκος ολόκληρο. Δηλαδή από τον άνθρωπο το πεις και αυτός ήταν δημόσιο. Ή υπάλληλος ή ιδιωτικός. Τι είναι, έφυγε ο άνθρωπος. Έφυγε, ανέβηκε. Έφυγε και από το βιβλίο του και από τη θέση του, από την καρέκλα του. Το πω, έγινε όνειρο. Πώς που έσβησε έτσι σαν κομίτσι. Δεν έτσι. Τον έκανα από το Κακρίδι. Με βάλω αυτό. Ένα 90 είμαστε, γιατί ήταν και... Κάποιος δηλαδή λέω ότι την άρεσε και εδώ είσαι όλοι. Σύγκριση με την Αθήνα που μας έχουν στην άρεση. Κάποιος εδώ πράγματα έπρεπε να τα τιμήσει. Θα πεις εσύ ρε πως θα τα τιμήσει. Έχω έτσι. Όσο δεν είναι έτσι. Όσο είναι δυνατόν. Δεν είπα ότι είμαι κοκόσκα. Δεν είπα. Αλλά όσο είναι δυνατόν. Το καταλήναμε. Μας εγκαταλείψατε. Έμεινα εδώ. Έτσι είναι θυμίμα για μας. Αυτό είναι. Έμεινα εγώ. Το έκανα άλλος. Δεν θα έλεγα όχι εγώ. Αλλά άλλος. Δεν είναι εύκολο άλλο να το κάνει. Δύσκολο να τιμήσω. Δεν σου λέω, εγώ τώρα θα βγάλω το φίδι του τμήμα. Εσύ δεν το βγάζει, εγώ δεν το βγάλω. Εγώ δεν το βγάλω. Ποιο δεν το κάνει. Να κάτσω να δει λίγο τώρα. Έτσι. Λέω ότι όσο θα φύγω, θα καθίσω να δω. Να μην συμπαστέρουμε. Τώρα, όχι, γι' αυτό ρωτήσαμε. Τι ξέρει, Σάββατο. Εμεί.
ήταν απλό σύνδεσμο Ελλήνων εμπορικολόγων των Αθηνών, οργανωμένο. Ναι. Αλλά εμείς εδώ φέραμε το κύριο βάρος της δουλειάς. Και ήταν ωραία. Μόνο που οι δικηγόροι, λίγοι που ήταν κιόλας, λιγότερο ερχόντουσαν. Να μας ακούσουμε. Σε αντίθεση με την Καστοριά που είχαν κάνει την άνοιξη δικονομολόγη, ήταν φυσικά. Πρέπει να είχαν έρθει πολύ από την Αθήνα. Εγώ μίλησα για το. Έχουμε και κάνει με τον Μητσόγλου μια εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί δεν ήρθες σε αυτή, δεν ξέρω. Ρώτησα εγώ τον. Ο Μητσόγλος έκανε μια ελληνική. Έχει κάποιους λόγους, δεν κάνει να τους πω τώρα. Α, δεν ξέρω. Έπρεπε να έρθεις και στην Αθήνα. Δεν το ήξερα να σου πω. Αυτή είναι η εταιρεία. Ελληνική επιστημονική εταιρεία. Την λέμε, έχω κάνει ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Πήγα εγώ, μίλησα τώρα, αρχίσαμε στον Εύωσμο ένα ακόμη. Φέτος. Είναι και ο Αστέρης ο Γιάννης εκεί πέρα. Ναι, είναι ο Αστέρης. Είπε ότι θα φέρω ορισμένους συναδέλφους, αλλά ακόμη δεν έγινε άνοιγμα δηλαδή προς μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων, ας πούμε.
δεν είχε να κάνει. Αχ, κουραγόρι.
Thank you.
Τι βάλε. Όχι, δεν βάλε. Πολύ μάλιστα. Είσαι γκόλυνα, τη διάση. Thank you.
Μηδενές νοιάζει. Βεβαίως νοιάζει. Περάστε από εκεί να το δείτε. Περάστε από εδώ να το δείτε, διότι εκεί κοντάει. Από εκεί είναι ρε Πορναδής. Λίγο φλάγιο. Αυτό τώρα θα πει τα συνέστηση, τώρα εδώ δεν φαίνεται. Πιστεύετε ότι κάτι είδε, δεν το είδατε, το ρο, το είδε το ρο. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό, το λέω κάπου στο μυαλό σας, τη συνέχεια τους φυσικούς έντους. Δεν συνεχίζει μέσα το Σωτήρι. Είναι ζωγραφισμένα μαθηματικά, είπαμε, έτσι. Αυτό είπα στον κόσμο. Ακριβώς έτσι. Α, μπράβο. Έτσι, είναι πολύ είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο από εκεί που το έβλεπα. Λοιπόν, για το Σωτήρις μοιάζει της μάνας του. Δεν τη βοήθησα, μάνας του, όπως πολλά άλλο. Είμαστε ζητήριο, δεν ξέρεις, εγώ είμαι κουπαλιό. Έχει εξάρτητος της Ιολάντας. Έχει πάει. Δύσκολα, όλα είναι δύσκολα. Ναι. Γι' αυτό μόνο, όλα τα πράγματα δυσκόλαζε. Χρειάστηκε λίγο να ρυθμάνει το όφωνο σε. Ω, άκρος. Απαραίτητος. Άκρος. Ραγμάρι, νοσκύλετε. Άκρος απαραίτητος. Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Από κάτω. Όσο τίζει. Όσο τίζει. Όσο τίζει και να λέω το όμοιο μέγα, έτσι. Ωραία. Εντάξει, έχει ένα τι τα κάνει, ωραία. Πώς γέμισε, πώς δεν μπορούσα να συλλάβω τι βλέπει. Πάντως ήθελα να γυρίσω τα πράγματα αλλιώς. Είδα ότι έχετε πολύ στρες. Όλοι μας
βέβαια το στρες είναι παραγωγικό στην περισσότερη. Όταν ζωγραφίζει. Όταν ζωγραφίζει. Αλλά είστε ηρεμότητα το σκύπτο. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω, να μιλήσω και στα πράγματα, αν έρθει εδώ, ξέρω εγώ, ο φίλος μου ο Φρόνης και πει κάθεστε εκεί να σας ζωγραφίσω, εγώ να σας φτιάξω. Θα έχει και αυτός το, θα έχει και αυτός το ίδιο άγχος. Όχι, διότι είναι άλλη διαναφορά, άλλη χειρονομία. Ναι, στο στρατό, στο στρατό ήταν πολύ ήρεμος. Άλλη χειρονομία. Άλλη χειρονομία, όταν ο άνθρωπος ζει. Όχι. Ζει, όπως καταλαβαίνετε, από μια άρχη του είδους του, όντως του. Καταλάβατε, θέλω να πω. Άλλο αν έχω, άλλο εσείς. Σωστά, λοιπόν. Ο Κάντ, δηλαδή, έτσι. Γι' αυτό σας είπα κάτω. Άλλος ένα πλέον από την πόρτα, άλλος ένα πλέον από την πόρτα. Όλα αυτά, άλλο αν τα πω, είναι Κινέζικα. Του λέει, τώρα, τι θα πει από την πόρτα, το παράδειγμα. Τώρα, αυτό, όσο αλλιώς να επιχειρήσω να το πω, έχω λέξει. Έλληνες, αλλά θα κάνω ύστερα φιλολογία. Καταλάβατε. Θα φιλολογώ μετά. Βέβαια. Και βέβαια. Δεν είναι πώς να είμαι. Είμαι άνθρωπος της ουσίας. Και όπως θα γνωρίζετε από τις αρχές της ηθικής, ας πούμε, αν μετακινήσουμε ένα χιλιοστό από την απλή της θέση, την έννοια του πια, του εθνικισμού, έσβησε κάτι. Θα κάνουμε ύστερα επιφάσεις. Καταλαβαίνετε, έτσι. Όλα είναι έτσι. Θα πείτε όλα, όχι. Μια και μιλάμε για μένα, αν θέλετε για μένα να ξέρετε, έχω 6-7-8 το εγώ αρχές. Που αυτές δεν κάνουν έτσι στη ζωή, επειδή μας έτυχε έτσι, μας έτυχε αλλιώς, να κάνουν δηλαδή ρεπόλτες. Δηλαδή ανάλογα με τα λεφτά, ανάλογα με το τόπο, ανάλογα με ποιο, ποια η γυναίκα μου, ποιο. Αν είναι έτσι όλοι μας και σαν καραγιώδη. Με γραμμάτε, καραγιώδη. Έχω δίκιο. Ναι, πολλούς έχω δίκιο. Κι αυτό και φουφουφού και φουφουφού και φουφουφού και άλλο. Έτσι και άλλο. Για πάση. Δεν είναι έτσι. Α, τώρα με το θέμα του, να σας πω. Με το θέμα των μακρύνων, όλοι έβαλαν την παράση. Όχι. Όχι. Όταν ήμουν εγώ 11 ετών, θυμάμαι 28 ετών, ήμουν στο 28 ετών, 8 μέρες. Λένε οι μέρες της φύσης μου, γεννησίας, και τα λοιπά. Αλλά ήμουν 11 χρόνια και έχω σε ένα τόπο εκεί. Κάνουν να συγκλήσω το θεματικό, εδώ πρωτοφόρηση, εκεί που κουλίνα. Δεν ξέρω αυτή η αγροτή μου δημιούργησε μισή, θα έλεγα, όχι μια θρησκεία, αλλά τουλάχιστον έτσι θα έλεγα ένα απλό παιδικό δέος. Έτσι, όμως, και ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν για την ελευθερία. Εγώ στην πύλη, γι' αυτή ακόμα δεν ξέρω, το διαβάζω. Λοιπόν, το βρίο έβρισκε. Τι είναι, επειδή εγώ ήμουν από μικρό παιδί, συνήθισα αργά έξω να γυρίσω. Την ίσα έβρασε. Πρέπει που είναι ο γιος μου ο πατέρας, ο γιος μου, πας περιπτώσει, ώρα μία τα μισάρι, θα έψαξε, θα δημιουργείται, στο μεταξύ. Έπεσε μια σημαία της Ποσίδρου, το λάδι, ξέρω εγώ, αέρασε και στην πόλη, έβρασε, σε μια σημαία, έσκησε κάτω, δεν είναι ένα σπότι, την έβγαλε το λάδι, την πήγα εγώ μες στο πέρα, σε μια ανέρασε το ταμάτι της πάω ξανά εκεί στην οδό εκείνη, ξεκατέβασα το κοντάρι, να είναι. Την ενέδεσα, την ύψωσα, την χτύπησα με το μια έτσι, το καφί της Λεβίλη με πέτρα. Ξανά είδα δεξιά αριστερά, μη τυχόν και έπρεπε να είναι δεκά με το τούς για μας κάποιος. Με το χαλούσε όλο έτσι. Χαιρέτησα, πως κάνανε στην στην υποστήριξη. Πολύ θυμάμαι η μουσική του κουδίου, τη χαιρέτησα, τη φίλησα και όλα σε έξανα που λέω. Το αν αυτό λέγεται εθνικό χώρος, σύνδεζε καλώς. Διότι αν είναι λέω σε εθνικό χώρος, δεν την καταλαβαίνω. Ή ας πούμε από μικρό παιδί,
Δεν την κατάλαβα. Θα το έκανε μόνο αν είχε το νεμάχι για ήρμα. Αν είχε μπροστά του, έτσι μάλλον. Και ένα παιδί θα βρήκα. Πώς λέει, στη γη κάθετα ήταν, ελληνικά ακριβώς δηλαδή. Στο πασίγου το λίγο, τα 69, το ανάλογα. Έτσι, ανάλογα. Καλά και εγώ όσοι ζωή έχω φάμε και εγώ έχω ανάσει και το λες. Εγώ δεν λέω ότι δεν σε τι. Αλλά κάπου όμως πρέπει τουλάχιστον να είμαστε μονάχοι. Πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον τι γίνεται για δικό μας, μην για τον άλλο. Λογαριασμό του άλλου. Για δικό μας έτσι λογαριασμό. Και θα δούμε μετά. Αν ο άλλος συμφωνήσει, θα μιλήσουμε μια φορά, θα φάμε. Άλλη μια φορά, θα ξαναβγούμε. Θα πούμε και μια σαχραμάρα. Δεν θα πούμε. Ε. Έτσι. Αλλά εκείνο που δεν αγάπησε, δεν εκτίμησε ποτέ στους ανθρώπους, είναι αυτό που λέμε το λίγο έτσι επιπλέον. Που λέμε το επιπλέον. Δηλαδή, κάνουμε αυτή την εντύπωση, όχι έρωτα. Και του τι κάνει. Γιατί αν δεν είσαι εσύ να το κάνει, και αυτός από. Εδώ και από ξυπνάγα. Αλλά και αυτός αρχίσει να φοβάται. Δεν ξέρει, και σου λέει έτσι είσαι. Να είσαι τίποτα. Και εγώ.